Καλή σας μέρα, κύριε Δαβέτα. Καλημέρα σας σε εσάς και στην όμορφη Κέρκυρα. Να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε τι γίνεται στη Γαλλία με τους εμβολιασμούς, για παράδειγμα. Σε τι ποσοστό έχουμε φτάσει, τι ακριβώς γίνεται με την εκπαίδευση, την τηλεκπαίδευση, τους περιορισμούς που υπάρχουν. Συγκρίνονται οι καταστάσεις με την ελληνική πραγματικότητα? Όχι, θα έλεγα ότι παρά το ότι είναι ιδιαίτερα σκεπτικοί οι Γάλλοι σε θέματα επιβολής, και έτσι μπορεί να εξηγήσει κάποιος και την άρνηση, τη διακριτική άρνηση του Μακρόν να ακολουθήσει την πρόταση του κ. Μητσοτάκη για διαβατήριο. Δεν το θέλουν οι Γάλλοι, το θεωρούν ότι είναι μια επιβολή. Ναι. Παρόλα τα αυτά, έχουμε πάνω από 1 εκατομμύριο εμβολιασμούς. Mm-hmm. Προχωράει αργά, αλλά σταθερά. Είναι ακόμα λιγότεροι οι εμβολιασμοί σε σχέση και με την Ελλάδα ακόμη. Αν εμείς έχουμε περίπου 1 εκατομμύριο, μια χώρα των 10 περίπου εκατομμύριων, σκεφτείτε τη Γαλλία που έχει πενταπλάσιο πληθυσμό. Ναι, πάνε σιγά σιγά, αλλά είχαν πρόβλημα γιατί δεν δεχόντουσαν τις AstraZeneca. Ναι. Από προχτές ο Μακρόν δέχτηκε ότι τις AstraZeneca μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο, αν ήταν εμπορική, αν ήταν ιατρική, δεν ξέρω, ειλικρινά δεν μπορώ να πω σε αυτό. Ναι. Ξέρω μόνο ότι θεωρεί ότι είναι εξίσου ανάλογο εμβόλιο, άρα ξεκινάνε ταχύτατα και οι εμβολιασμοί με την AstraZeneca, έτσι ώστε να μπορεί να έχει και ένα, αν θέλουμε, ένα στοιχείο για να πάει ο κόσμος να εμβολιαστεί. Περιορισμοί υπάρχουν σε ό,τι αφορά την μετακίνηση των ανθρώπων? Κανένας περιορισμός, μόνο μέχρι 6 ώρα το απόγευμα πρέπει να είσαι μέσα. Εγώ χτες ήρθα, οπότε δεν υπάρχει. Είναι όλη τη μέρα είσαι έξω. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι εάν πάει κάποιος στα διάφορα κανάλ, δηλαδή τους παραποτάμους του Σικουάνα, θα δει πάρα πολλούς νέους που κάθονται εκεί, πίνουνε, θα δει τους ηλικιωμένους να παίζουν αυτό με τις μπίλες, τις σιδερένιες μπίλες, ναι, που παίζουν. Το πετάνε που λέτε, το πετάνε, ναι, τις μπόρτσες που λέμε εμείς εδώ στην Κέρκυρα. Έχει πάρα πολύ κόσμο και δεν γίνεται έλεγχος. Δηλαδή εγώ 2 φορές που έτυχε για λόγους προσωπικούς να έρθω μετά τις 8 στο σπίτι, δεν συνάντησα κανέναν να με ελέγξει. Mm-hmm. Αυτό και τώρα δεν ξέρω, δεν μπορώ να γενικεύσω, ναι, αλλά σας λέω την προσωπική μου εμπειρία. Η καμπύλη της πανδημίας που βρίσκεται στη Γαλλία, τα κρούσματα αυξάνουν? Έχουν αυξηθεί, ναι, έχουν αυξηθεί. Ναι. Έχουν αυξηθεί. Και στην εκπαίδευση? Στην εκπαίδευση είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία μέρα υποχρεωτικά, ότι θα πρέπει να κάνουν μαθήματα. Mm-hmm. Διαζώσεις. Ναι, ναι, υποχρεωτικά. Μια μέρα μαθήματα. Ναι. Αυτό είναι σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης? Ναι, ναι, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Mm-hmm. Τώρα, το μεγάλο ζήτημα που έχει ανακύψει τις τελευταίες ημέρες είναι η υπόθεση με τον Σαρκοζή, τον πρώην πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο οποίος από υπόδικος με τετράπησε καταδικασμένος. Ναι. Εκεί τι ακριβώς έχει συμβεί? Κοιτάξτε, ο Σαρκοζή έχει το εξής μειονέκτημα. Έκανε ένα χοντρό λάθος. Όταν ήταν κατηγορημένος για την κυρία Μπεταγκούρ, γιατί η κυρία Μπεταγκούρ είναι αυτή η οποία τον ενίσχυσε, όπως λένε όλοι, για την προεκλογική του περίοδο. Ήταν η κυρία Λορεάλ. Ναι. Τότε σε αυτή την περίπτωση ζήτησε από έναν εισαγγελέα να του κάνει μια ευνοϊκή μετάθεση στο Μονακό για να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να μπει μέσα στο δικόγραφο. Αυτό το πράγμα δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα. Να υπάρξει μια εύνοια δηλαδή σε υπόθεση, ναι, ναι, δικαστική της κυρίας Λορεάλ. Ναι, αυτό λοιπόν το γεγονός ήταν κάτι το οποίο είναι καταδικαστέο και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, ήταν η αφορμή για να κηρυχθεί ένοχος. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα ακολουθεί και μια άλλη δίκη. Ακολουθεί η δίκη η οποία είναι, ας το πούμε, με τον Καντάφη. Αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η δίκη με τον Καντάφη, που και εκεί, να πούμε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχε ακουστεί ότι έπαιρνε χρήματα από τον Καντάφη για την προεκλογική του εκστρατεία. Ναι, τον κατηγόρησε ο γιος του Καντάφη, γιατί, ναι, όταν έκανε την επέμβαση η Γαλλία και χτύπησε τη Λιβύη, τον κατηγόρησε τότε πολύ, πολύ σκληρά ο γιος του Καντάφη, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή μας κάνει επίθεση και μας κάνει και μάθημα, ναι, ηθικής αυτός τον οποίο εμείς στηρίξαμε για να βγει πρόεδρος. Ναι.
Βέβαια, όλα αυτά πρέπει να αποδειχθούν. Αλλά για να του κάνουν δίκη και να προχωρήσει στο γαλλικό δικαστήριο, σίγουρα έχει κάποια στοιχεία. Δεν προχωράνε έτσι εύκολα σε δίκη στη Γαλλία. Πάντως, σχολιάζεται πάρα πολύ και στη χώρα μας το γεγονός ότι ένας πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ένας άνθρωπος δηλαδή που ήταν ο πρώτος πολίτης της χώρας, που είχε όλες τις εξουσίες πάνω του, τον έχουν βάλει κάτω οι δικαστές, περνάει από δικαστήριο, κάτι που το είδαμε και να συμβαίνει και στην Ιταλία με τον Μπερλουσκόνη και σε άλλες χώρες. Έτσι, κάτι που εδώ δεν ξέρω, το θεωρούμε ταμπού, δεν θα γινόταν. Να αναβάλουν ή να βρουν ή να αναστείλουν, δεν ξέρω με τι τρόπο. Κοιτάξτε, να δείτε. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό στη Γαλλία είναι ότι η Γαλλία συνεχίζει να είναι χώρα κράτους δικαίου, παρά τις όποιες δυσκολίες περνάει τον τελευταίο καιρό. Συνεχίζει να είναι η χώρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διάκρισης των εξουσιών και το αποδεικνύει αυτό επανειλημμένα. Όχι στην περίπτωση του Σαρκοζή, αλλά παρότερα το είχε αποδείξει και με το γιο του Μιτεράν. Όπου μπήκε φυλακή ο γιος του Μιτεράν για ένα θέμα, δηλαδή της μη απόδειξης ενός ποσού στο λογαριασμό του, το οποίο κάποιος θα μπορούσε να πει ότι μου το έδωσε ο πατέρας μου, μου το έδωσε η μητέρα μου και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Δεν το δέχτηκαν οι δικαστές. Νομίζω ότι και στην υπόθεση Σαρκοζή, στην ουσία και με την ιδιοκτήτρια της Λορεάλ, δεν μιλάμε για χρηματισμό, μιλάμε για ευνοϊκή μεταχείριση. Ναι. Έτσι, δηλαδή δεν είπε κάποιος ότι κακώς έδωσε χρήματα στην προεκλογική εκστρατεία, αλλά δικάζεται για το αν υπήρξε παρέμβασή του στη δικαιοσύνη για ευνοϊκή μεταχείριση ενός πολίτη. Άρα είναι ένα ηθικό ζήτημα. Αυτό είναι ενώ το ηθικό εδώ ζήτημα. Θα είχαμε παραγραφές, θα είχαμε νόμους περί ευθύνες υπουργών που τους απαλλάσσουν. Βέβαια, υπάρχει και κάτι άλλο εδώ πέρα το οποίο πρέπει να τονιστεί, είναι ότι αυτή η οποιαδήποτε παρέμβαση, η ευνοϊκή παρέμβαση, η οποία έγινε από τη Λορεάλ προς τον Σαρκοζή, παράδειγμα, ή η ευνοϊκή παρέμβαση του Σαρκοζή προς τον εισαγγελέα, και στις δύο περιπτώσεις έχουμε παραβίαση της ισότητας. Ναι. Υπάρχει ένα παιχνίδι πολιτικό το οποίο πρέπει να είναι επί ίσης όρης. Αυτή η οποιαδήποτε παραβίαση της ισότητας των όρων δεν γίνεται αποδεκτή από το πολιτικό παιχνίδι και τη λεγόμενη πολιτική συνείδηση που υπάρχει στη Γαλλία. Αυτό που πρέπει να αποδεχτούμε, κύριε Δαβέτα, είναι ότι λόγια ή χρήματα κάτω από το τραπέζι και η εμπλοκή της επιχειρηματικής με την πολιτική ζωή υπάρχει παντού. Συμφωνώ. Υπάρχουν όμως ορισμένοι ηθικοί κανόνες που τύπης τουλάχιστον λειτουργούν στις δυτικές, δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, θυμάμαι την περίπτωση ενός βουλευτή, τον Ντόρις νομίζω ήτανε, στην Βρετανία, που παρετήθηκε γιατί δεν μπορούσε να δικαιολογήσει πώς πήρε 1.400 λίρες, δηλαδή γύρω στα 2.000 ευρώ για γραφική ύλη για το γραφείο του, αντί να το πληρώσει από την τσέπη του, τα έβαλε στο κρατικό κορβανά. Ναι, μην ξεχνάμε. Και παρετήθηκε ο άνθρωπος για ένα τέτοιο ποσό. Έτσι ακριβώς, μην ξεχνάμε την υπόθεση Φυγιών με τη γυναίκα του. Δηλαδή η γυναίκα του πληρωνόταν για κάποιο ρόλο να γράφει άρθρα σε ένα περιοδικό. Την είχε. Ναι, ναι. Και δεν έδωσε τον ανάλογο αριθμό άρθρων με το ποσό που πληρωνόταν. Προσέξτε, δηλαδή κάτι το οποίο θα ήταν τελείως αστείο εδώ. Διότι θα έλεγε εδώ πέρα στην υπόθεση της χώρας μας, θα έλεγε κάποιος, μα η γυναίκα μου είχε είτε μητέρα, ασχολήθηκε με το παιδί ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ναι. Ενώ εκεί θεωρούν ότι μπορεί να πήρε εικονικά τα χρήματα, έτσι και να μην έδωσε δουλειά προκειμένου να. Ναι, άμα εσύ πρέπει να δώσει κάποια άρθρα και έδωσε ένα ή δύο, είσαι υπόλογος. Με αποτέλεσμα να την πληρώσει ο Φυγιών και να βγει εκτός πολιτικής. Ή ας πούμε το ότι του έδωσε ένα γράφτης τρία κουστούμια. Θεωρείται και ότι και αυτό είναι εκτός παιχνιδιού. Τι πάει να πει τρία κουστούμια, σου λέει ο νόμος. Δηλαδή η ευνοϊκή μεταχείριση, εσύ που έχεις κουστούμια και ένας άλλος δεν έχει. Προσέξτε, δηλαδή μιλάμε τώρα για μικρά θέματα, όχι υποχρεωτικά για μεγάλα θέματα. Ναι. Μικρά θέματα ηθικής που όμως επειδή εσύ θέλεις να εκπροσωπείς την κοινωνία, σωστό, θα πρέπει να είσαι άμεμπτος. Και από τη στιγμή που βγαίνουν στην επιφάνεια, τότε πρέπει να λογοδοτήσεις με τον ένα τον άλλο τρόπο ή να πας σπίτι σου ή να περάσεις από τις διελκυστίες της δικαιοσύνης. Το θέμα και έτσι πρέπει να λειτουργεί ένα σύγχρονο κράτος. Ο Σαρκοζή έπαιξε πολύ με τους επιχειρηματίες. Ήταν αυτός που εισήγαγε και έδωσε χώρο στους επιχειρηματίες να μπουν στην πολιτική ζωή ανοιχτά πλέον. Ναι. Μέχρι τότε ήταν διακριτικά, τώρα ήταν ανοιχτά. Είναι η περίοδος της χρηματοπιστωτικής διείσδυσης πια στον πολιτικό λόγο, στην πολιτική ζωή.
Και βέβαια αυτό το θεωρώ σημαντικό που συμβαίνει, ανεξαρτήτως της οποιοσδήποτε πολιτικής, αν θέλετε, πολιτικών κομμάτων, ναι, το θεωρώ σημαντικό γιατί δείχνει ότι η πολιτική ηθική ανθίσταται ακόμη. Ακριβώς. Απέναντι σε αυτή την φοβερή διείσδυση των, ναι, επιχειρηματιών. Και γίνεται και μεγάλος λόγος γιατί ενώ έχει καταδικαστεί, δεν οδηγήθηκε στη φυλακή, αλλά του βάλανε βραχιολάκι, μειώθηκε, πήρε αναστολή ένα μέρος της ποινής, θα μείνει σε περιορισμό κατοίκου, ναι, κτλ. Εκεί βέβαια έχουμε δύο γνώμες και σήμερα έχει και μεγάλη φιλοδοξή, χτες μάλλον η Φιγκαρό έχει πολύ μεγάλη συνέντευξη του Σαρκοζή. Λοιπόν, έχουμε δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι έτυχε ευνοϊκής μεταχείρισης, γιατί θα μπορούσε σε άλλες περιπτώσεις, υπάρχει νομολογία ότι θα είχαν τιμωρηθεί πιο σκληρά, όπως σας είπα και την περίπτωση, ξέρω εγώ, του γιου του Μιτεράν κτλ. Ναι. Απ' την άλλη, επειδή δεν υπάρχουν τα κραυγαλαία στοιχεία, δηλαδή να τον πιάσουν επ' αυτοφόρο να κάνει κάποια πράγματα, απ' την άλλη λένε ότι επειδή ήταν πρόεδρος, τιμωρήθηκε σκληρά χωρίς να υπάρχει το διατάφτα, αν θέλουμε, ενοχοποιητικό στοιχείο. Όμως και στις δύο περιπτώσεις, και στο δε βραχιολάκι του το βάλαν, διότι επειδή είναι πρόεδρος, υπάρχει το εξής χαρακτηριστικό, ότι θα μπορούσε να υποστεί εξευτελιστική συμπεριφορά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μέσα στις φυλακές. Ναι, κάτι το οποίο δεν θα ήταν σωστό από την ίδια τη δημοκρατία και στο θέμα των συμβολισμών. Ναι. Το βραχιολάκι όμως είναι εξίσου ταπεινωτικό, γιατί δεν μπορείς να κάνεις, λίγο πιο πέρα από τον κήπο σου να πας, αυτό χτυπάει και αμέσως έρχονται οι αστυνομικοί αυτόματα ειδοποιημένοι. Ναι, ναι. Είναι καταστάσεις, εντάξει, που τις βλέπουμε ακόμη σε δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες, σε σύγχρονα κράτη δικαίου, που εντάξει, μακάρι να ίσχυαν για όλους και μακάρι να μην υπάρχει άμβληση όλων αυτών των υποθέσεων και των κανόνων σιγά σιγά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δαβέτα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και σας λέω στο επανίδυν.